Στην εποχή μας υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή αλλά και οι κατοικίες από φυσικά φαινόμενα όπως ο σεισμός της 27ης Σεπτεμβρίου. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι το κράτος χρειάζεται να συμβάλλει με μελέτες και να παίρνει μέτρα πρόληψης και πολλά άλλα. Αντίθετα όμως, αυτό που συμβαίνει είναι να ήμασταν οχήρωτοι από κάθε φυσική καταστροφή, σεισμούς, φωτιές, πλημμύρες, γιατί δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός του κράτους και της τοπικής διοίκησης. Μετά από σχεδόν 2 μήνες από τον καταστροφικό σεισμό του Δήμου, που στοίχισε τη ζωή σε έναν εργάτη και μεγάλη καταστροφή που έχουν υποστεί τα σπίτια μας, τα μαγαζιά μας, οι περιουσίες μας συνολικά, η κόπη μιας ζωής. Η κατάσταση που επικρατεί είναι σχεδόν σαν να βρισκόμαστε στις πρώτες μέρες του σεισμού. Οι έλεγχοι στα κίνητα γίνονται σε πολύ αργούς ρυθμούς. Οι κατεδαφίσεις σε επικίνδυνα κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα δεν γίνονται με τον κίνδυνο να έχουμε και άλλα θύματα. Ο κόσμος συνεχίζει να μένει σε ακατάλληλα σπίτια γιατί δεν έχει που να πάει. Οι οικίσκοι που έχουν έρθει δεν επαρκούν για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες του κατοίκων. Αλλά ακόμα και αυτοί που έχουν στηθεί είναι χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό. Τα συσίτια δεν γίνονται σε όλους και αυτό δημιουργεί προβλήματα σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα πάντα, ακόμα και τη δουλειά τους από το σεισμό. Και δεν φτάνουν όλα αυτά, έχουμε να παλέψουμε και με το θηρίο της γραφειοκρατίας. Με ένα σωρό χαρτιά που πρέπει να καταθέσουμε για να πάρουμε αυτά τα λίγα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Που είναι ψίχουλα μπροστά στις ανάγκες μας και βέβαια για να φτάσουμε στο σημείο να πάρουμε αυτά τα λίγα που έχουν πει, πρέπει να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Χρειάζεται εδώ και τώρα η κυβέρνηση να πάρει μέτρα στήριξης όλων των σεισμοπλήκτων για τη σύστηση, στέγαση και αποζημιώσεις. Να στελεχωθούν όλες οι υπηρεσίες των Δήμων και της Περιφέρειας που εδώ και πολλά χρόνια είναι υποστελεχωμένες. Εμείς, ως Συντονιστική Επιτροπή Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μινό Απεδιάδος, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας στην κατεύθυνση της διεκδίκησης των δίκαιων αιτημάτων μας απέναντι Δήμο, Περιφέρεια και Κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ.